Έχουν ανάψει δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, με τις οποίες προειδοποιεί τη Λευκοσία σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής συγκέντρωσης στο νησί. Ψυχροπολεμική πλέον η ατμόσφαιρα. Η Λευκοσία από χθες διά του Υπουργού Εξωτερικών επιχειρεί να εκτονώσει το κλίμα, αφού ο Νίκος Χριστοδουλίδης τα είπε τηλεφωνικώς με τον Ρώσο ομόλογο του Σεργέη Λαυρόφ. Πριν από λίγο επανήλθε στο θέμα η κυβέρνηση. Πάμε στον Μάριο Παπαλία να μας δώσει τα νεότερα. Μάριε, καλή σου μέρα, λόγο σε σένα. Καλημέρα. Και ξαφνικά η Κύπρος βρέθηκε στο μάτι της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας μετά τις χθεσινές προειδοποίησεις της Μαρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία βασιζόμενη σε κάποιες πληροφορίες του πρακτορείου ΤΑΣ ανέφερε πως υπάρχει μια έντονη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή νατοϊκών αλλά και αμερικανικών δυνάμεων και ότι η Μόσχα θα αντιδράσει σε αυτές τις ενέργειες. Είχαμε σήμερα εκ νέου νέα αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Πρόδρομο Προδρόμου, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και αναλόγως καθορίζει και τη δική της εξωτερική πολιτική. Διευκρίνησε και ξεκαθάρισε ότι καμία προσπάθεια στρατιωτικοποίησης δεν γίνεται στην Κύπρο. Τουναντίον, προσπαθούμε, είπε, να επιλύσουμε το Κυπριακό και θέλουμε να φύγει ο κατοχικός στρατός που υπάρχει στο νησί. Και είπε πως η ασφάλεια στην περιοχή από άλλους παράγοντες απειλείται και συγκεκριμένα από τις ενέργειες της Τουρκίας. Οι επιλογές, είπε, της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας ανήκουν στην κυβέρνηση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Κύπρος, είπε, έχει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε επίσης πως κανείς δεν πρέπει να ενοχλείται όταν η Κύπρος προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας πως η Κύπρος θα συνεχίσει την εξωτερική της πολιτική απρόσκοπτα. Για το τηλεφώνημα που έγινε χθες μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Σεργέη Λαυρόφ, ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος τηλεφώνησε χθες στον ομόλογό του, τον Ρώσο ομόλογό του, για εκτόνωση αυτής της κατάστασης. Όπως πληροφορούμαστε, Νατάσα, δόθηκαν εξηγήσεις. Φαίνεται ότι το θέμα λογικά θα πρέπει να μείνει ως εκεί, όπως μας είπαν διπλωματικές πηγές. Ενώ ο Πρόδρομος Προδρόμου, σχολιάζοντας αυτό το περιεχόμενο, είπε πως επιβεβαιώθηκαν οι φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, οι σταθερές σχέσεις, και μάλιστα θα διευθετηθεί στο επόμενο διάστημα και μια συνάντηση του Νίκο Χριστοδουλίδη με τον Σεργέη Λαυρόφ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για το εκτενές ρεπορτάζ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.